Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Ηλέκτρα με ειδήσεις από όλη την Πελοπόννησο. Εκτάκτως σήμερα βγαίνουμε με μία μικρή καθυστέρηση λόγω της ζωντανής σύνδεσης για τον πανηγυρικό Εσπερινό με τον, στον Ιερό Ναό της, των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μανταμάδα. Να περάσουμε τώρα στα θέματα του δελτίου μας. Την αύξηση στις κατασχεθήσεις ποσότητας ναρκωτικών στις περιοχές της Πελοποννήσου μέσα στο 2022 μαρτυρά το δεύτερο κομμάτι της έρευνας του Ηλέκτρα TV. Μέσα από την συζήτησή μας με την Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας και το Τμήμα Ναρκωτικών προκύπτει ότι στο τρέχον έτος οι ποσότητες που εντοπίστηκαν σε φυτείες κάναβης ή σε καλλιέργεια δέντρων και φυτών στην Πελοπόννησο είναι αισθητά μεγαλύτερες από του 2021. Η Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας μας ανέλησε επίσης το πού καταλήγουν τα χρήματα που κατάσχονται, όπως και τη διαδικασία για την καταστροφή των ναρκωτικών που επίσης έχουν κατασχεθεί. Η δίωξη και καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών αποτελεί προτεραιότητα για την ελληνική αστυνομία όλα αυτά τα χρόνια. Η Πελοπόννησος είναι βασικό κομμάτι στην προσοχή της, καθώς μάλιστα από το 2019 έχουν γενικά ανέβει οι αριθμοί στις κατασχέσεις ποσοτήτων με ναρκωτικές ουσίες και εντοπίζονται περισσότερες φυτείες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ακόμα και στην εποχή του κορονοϊού, η δραστηριότητα ήταν μεγάλη παρά τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς. Αυτό εξηγείται από δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι ότι οι εγκληματικές οργανώσεις έδειξαν μια ευελιξία και μια προσαρμοστικότητα, γεγονός που αποδεικνύει τον επαγγελματικό τρόπο και τη μεθοδολογία που είχαν αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια. Και το δεύτερο στοιχείο, το δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι όταν η καλλιέργεια των ναρκωτικών λόγω των απαγορεύσεων περιορίστηκε και αυξήθηκε η τιμή για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, χρήστες και διακινητές βρήκαν άλλους τρόπους να καλύψουν αυτή την έλλειψη. Αυτή η έλλειψη ήταν είτε μέσω της μεγαλύτερης καλλιέργειας αριθμού φυτών κάναβης, είτε μέσω της περισσότερης εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών με άλλους τρόπους. Δηλαδή, ακόμα με delivery, με εισαγωγές μέσω αερογραμμών, είτε μέσω λιμανιών. Στο στατιστικό στοιχείο με τις κατασχεθήσεις ποσότητες ναρκωτικών στην Πελοπόννησο, η Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας περιλαμβάνει την τελευταία διετία. Προκύπτει ότι στην κάναβη και στις φυτείες, όπου εντοπίζεται και το μεγαλύτερο πρόβλημα, η αύξηση στο τρέχον έτος είναι ανησυχητική. Από τα 11.735 γραμμάρια στην κάναβη πέρσι, περάσαμε στα 75.031 φέτος, ενώ στα δέντρα ή τα φυτά από το 1144 το 2021 στα 3.531 το 2022. Συχνό είναι και το φαινόμενο των παράλληλων παράνομων δραστηριοτήτων από εγκληματικές οργανώσεις που ασχολούνται με τα ναρκωτικά. Για την Πελοπόννησο, το Τμήμα Δίωξης έχει διαπιστώσει περιπτώσεις με ταυτόχρονη κινητικότητα σε κλοπές, παραβάσεις του τελωνιακού κώδικα και εμπορία όπλων. Οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες μπορεί να εμφανίσουν και μια μεικτή εγκληματική δραστηριότητα. Δηλαδή, πλην της διακίνησης ναρκωτικών, να ασχολούνται και με άλλες εγκληματικές συμπεριφορές. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με παραβάσεις του τελωνιακού κώδικα, δηλαδή λαθρεμπορίες, με κλοπές οχημάτων, με εμπόριο όπλων, με αρχαιοκαπηλίες, με παραβάσεις και προσβολές της περιουσιακής κατάστασης ατόμων, κλοπές, ληστείες. Γενικότερα μιλάμε στον ελλαδικό χώρο. Στην Πελοπόννησο κυρίως εμφανίζεται με την παράλληλη δραστηριοποίησή του στον τελωνιακό κώδικα, λίγο στις κλοπές και περισσότερο στην εμπορία όπλων. Στα στοιχεία που την ενδιαφέρουν έντονα, η Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας εντάσσει ακόμα τους αριθμούς στις υποθέσεις ναρκωτικών, όπως και τους αριθμούς στα άτομα που κατηγορούνται. Πήραμε και εδώ στατιστικά για τα τελευταία δύο χρόνια. Στις υποθέσεις ναρκωτικών παρατηρείται αύξηση στο πρώτο εξάμηνο σε σχέση με το 2021 και μείωση στο δεύτερο. Ανάλογη εικόνα και για όσους έχουν κατηγορηθεί για εμπορία, καλλιέργεια ή διακίνηση στο ίδιο χρονικό διάστημα. Στο πρώτο εξάμηνο αύξηση των ατόμων συγκριτικά με το 2021 και στο δεύτερο μείωση. Ένα άλλο βασικό θέμα είναι το πού καταλήγουν τα χρήματα από τις κατασχέσεις της αστυνομίας. Επειδή ο κόσμος πολλοί πιστεύουν ότι όλα αυτά τα ποσά πηγαίνουν στην αστυνομία, οι κατασχέσεις, όταν γίνεται μια κατάσχεση ναρκωτικών ουσιών, μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών ή όταν εξακριβώνεται η διακίνηση ναρκωτικών,
και υπάρχουν χρήματα που έχουν βρεθεί από τη διακίνηση, που σχετίζονται με τη διακίνηση, κατασχέτονται ως πιστήρια, δηλαδή ως ένα στοιχείο που αποδεικνύει την εγκληματική συμπεριφορά, τη συγκεκριμένη εγκληματική συμπεριφορά ενός δράστη. Τα ποσά αυτά κατασχέτονται και στέλνονται στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων για σύσταση παρακαταθήκης στο όνομα της κατάσχεσης, δηλαδή στον αριθμό πρωτοκόλλου της υπόθεσης, στο όνομα του κατηγορούμενου. Εφόσον ο κατηγορούμενος αθωωθεί αμετάκλητα, τα χρηματικά ποσά του επιστρέφονται. Εφόσον καταδικαστεί σε διάφορες ποινές που ορίζει η νομοθεσία περί ναρκωτικών, νόμος 4139 του 2013, τα ποσά είτε περνούν απευθείας στο κράτος για συγκεκριμένα προγράμματα απεξάρτησης μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης, και τώρα με καινούργια υπουργική απόφαση ένα ποσό της τάξης του 10% πηγαίνει για την εκπαίδευση και για τον εξοπλισμό των διοκτικών αρχών. Όταν λέμε διοκτικές αρχές, εννοούμε όλες τις διοκτικές αρχές. Ελληνική αστυνομία, λιμενικό, ΣΔΟΕ. Ο διοικητής του Τμήματος Δίωξης ανέλησε και τι γίνεται σχετικά με την καταστροφή των ναρκωτικών. Τα ναρκωτικά όταν κατασχέτονται, όπως ορίζεται από την νομοθεσία, οι ποσότητες, αφού ζυγιστούν παρουσία του κατηγορουμένου και συντάσσεται η δικογραφία, αποστέλλονται στη συνέχεια σε σφραγισμένους φακέλους, στις χημικές υπηρεσίες, σε κάθε χημικές υπηρεσίες. Υπάρχουν χημικές υπηρεσίες στις έδρες όλων των νομών. Αφού εξεταστούν και προκειμένου να ανιχνευθούν οι παράνομες αλκαλώδεις ουσίες, δηλαδή οι ουσίες οι οποίες επιδρούν στο κεντρικό νευρικό σύστημα, στη συνέχεια δείγματα και βασικές ποσότητες επιστρέφονται στις διοκτικές αρχές, σε σφραγισμένους φακέλους, προκειμένου να υπάρχει το απαραβίαστο, και αφού με ακριβώς την έκθεση ζύγησης αναγράφεται η αλκαλώδης ουσία που ανεβρέθηκε, το βασικό βάρος του δείγματος και στη συνέχεια το δείγμα που επιστρέφεται μετά την ανάλυση, στη συνέχεια τοποθετούνται σε ειδικές αποθήκες ναρκωτικών που έχουν πρόσβαση ελάχιστα άτομα, και εφόσον παρέλθουν οι εκ του νόμου προθεσμίες, με τριμελείς επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν ο προϊστάμενος των διοκτικών αρχών που έκαναν τις κατασχέσεις, δηλαδή ο διοικητής των τμήματων ασφαλείας, οι διοικητές των ναρκωτικών, ο ένας εισαγγελέας αρμόδιος για την κατάσχεση των ναρκωτικών, δηλαδή στην έδρα του οποίου έγινε η κατάσχεση των ναρκωτικών, και ένας υπάλληλος της Διεύθυνσης Υγείας καταστρέφονται σε υψικαμίνους. Εάν βλέπει αποτελέσματα στους στατιστικούς δείκτες που το προβληματίζουν, τότε μένει ικανοποιημένο από τη δική του αποστολή και το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών. Και βέβαια, αντιμετωπίζει τους εμπόρους με περισσότερη αυστηρότητα από ό,τι τους χρήστες. Είμαστε ευχαριστημένοι όταν οι δείκτες οι οποίοι μας προβληματίζουν δεν εμφανίζουν αυξητική τάση. Και επίσης, επειδή η στατιστική είναι μια τεχνική για να μετράς την εγκληματικότητα, όταν οι στατιστικοί δείκτες είναι ανεβασμένοι. Αυτό που μας ευχαριστεί στη δουλειά μας, γι' αυτό ασχολούμαστε με αυτό το αντικείμενο, το οποίο είναι δύσκολο και απαιτητικό, όπως είπατε και εσείς, είναι ότι δεν αντιμετωπίζουμε τα ναρκωτικά και τους χρήστες με μια μανιχαϊστική προσέγγιση, αν θέλετε, δηλαδή το καλό και το κακό. Προσπαθούμε να κατανοήσουμε ότι είναι ένα φαινόμενο της κοινωνίας, ένα κοινωνικό φαινόμενο της κοινωνίας, όπως και το έγκλημα, και θα πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και να βρούμε λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας. Δεν αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα το χρήστη με αυστηρότητα, αλλά η αυστηρότητά μας επικεντρώνεται κυρίως στους εμπόρους και στους καλλιεργητές ναρκωτικών. Η αστυνομία, λοιπόν, κρατάει χαμηλούς τόνους, προσπαθώντας να κάνει όσο γίνεται καλύτερα τη δουλειά της σε έναν αφάνταστα δύσκολο τομέα. Σκεφτείτε ότι δικαστικά τα ποσοστά εγκληματικότητας αγγίζουν μόλις το 20%, όταν η αφανής εγκληματικότητα είναι περίπου στο 80%. Δύσβατος και κακοτράχαλος ο δρόμος, αλλά δεν θα πάψουμε να ελπίζουμε ότι η τραγική κατάσταση με τα ναρκωτικά θα περιοριστεί κάποια στιγμή. Να συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξης και τον συνάδελφο Γιάννη Φάκαρο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ, βρέθηκε εκεί, έκανε την έρευνα. Γιάννη,
Το δεύτερο μέρος της έρευνας σήμερα, αρκετά αποκαλυπτικό όσον αφορά τους δείκτες, έτσι, οι οποίοι συνεχώς ανεβαίνουν. Καλησπέρα Πελίνα, κυρίες και κύριοι. Είναι και οι δείκτες που ενδιαφέρουν ζωηρά την αστυνομία. Mm-hmm. Όπως ακούσαμε πριν και τον διοικητή, κοιτάζουν τα στατιστικά σε κάποιες κατηγορίες και ανάλογα με το που βρίσκονται, αισθάνονται και αυτοί ικανοποιημένοι ή δυσαρεστημένοι από το δικό τους έργο. Αυτά τα στοιχεία που έδωσαν και σε εμάς είναι μέσα σε αυτά που τους ενδιαφέρουν για να κάνουν και μια εκτίμηση της αποστολής τους. Είναι λίγο περίεργα τα στοιχεία, καθώς βλέπουμε ναι μεν ότι υπάρχει όσον αφορά το κομμάτι της κάναβης, αλλά και τα δεντρίλια και τα φυτά, υπάρχει μια μεγάλη αύξηση, αλλά υπάρχει και μια αντιστοιχεία, μεγάλη απόκληση μεταξύ του πρώτου εξαμήνου του 22 και του δευτέρου εξαμήνου. Έτσι είναι. Και μέσα στο 2022 κοιτάζουμε κυρίως το διάστημα μέχρι τώρα, διότι δεν έχει... Έχουμε κάποιο πρόβλημα τεχνικό, δεν ακούμε τον Γιάννη το Φάκαρο. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το αποκαταστήσουμε. Να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, που έρχεται και αυτό από το αστυνομικό δίκτυο, και θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο για να μας πει περισσότερα. Εδώ λοιπόν και αρκετούς μήνες, με απόφαση του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας, έχει σταθεί και στην Πάτρα μια ειδική ομάδα για την αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν την κοινότητα των Ρωμά. Στόχος να ελεγχθεί η παραβατικότητα. Σε καθημερινή βάση, συγκεκριμένη ομάδα έχει αναπτυχθεί σε περιοχές όπου με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ελληνική αστυνομία καταγράφονται αυξημένα περιστατικά παραβατικότητας. Οι αστυνομικοί προχωρούν σε στοχευμένους ελέγχους σε περιοχές όπως η Εγλυκάδα, η Ελευθερία, αλλά και σε αρκετά άλλα σημεία. Η μικροπαραβατικότητα των ανηλίκων Ρωμά αποτελεί ένα μόνιμο πονοκέφαλο για την τοπική Ελλάς, που σε καθημερινή βάση τρέχει από περιστατικό σε περιστατικό, με τα περισσότερα από αυτά να έχουν ως πρωταγωνιστές μέλη της ευάλωτης αυτής κοινωνικής ομάδας. Τα συμβάντα με κλοπές περαστικών, επιθέσεις σε γυναίκες και ηλικιωμένους, διαρρήξεις σε διαμερίσματα και σπίτια, αλλά και οι εξορμήσεις τους σε μίνι μάρκετ ή σε καταστήματα τροφίμων δεν έχουν τέλος. Τα περιστατικά που έλαβαν χώρα στα προσφυγικά και στα ταμπάχανα είναι τα πιο πρόσφατα και τα πιο χαρακτηριστικά. Άνδρας αφόπλησε έναν ανήλικο Ρωμά που προηγουμένως είχε προσπαθήσει να τον κλέψει και του έδωσε αρκετό ξύλο. Στα ταμπάχανα, η ιδιοκτήτρια καταστήματος κάτω από την περιοχή του Αγίου Δημητρίου ξέσπασε παρουσία αστυνομικών κατά των δραστών, φωνάζοντάς τους: «Με έχετε κατακλέψει τόσες φορές και έχω να μεγαλώσω τρία παιδιά από αυτό το μαγαζί». Στην Εγλυκάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Πάτρας, οι επιδρομές των Ρωμά έχοντας ως ορμητήριό τους τον καταβλισμό στο Ριγανόκαμπο συνεχίζονται. Κλέβουν από σπίτια και μαγαζιά έως και κοτέτσια. Μια από τα ίδια σχεδόν και στην περιοχή που ξεκινάει από την περιοχή της Αγίας Τριάδας και φτάνει στην Ακροτηρίου έως και τα Ζαρουγλέικα. Στα στενά των συνοικίων αυτών γίνεται μάχη με τους κατοίκους να κάνουν κάθε τόσο παράπονα για τα χλέδια των γειτόνων τους, αλλά και την παραβατικότητα που υπάρχει κυρίως από ανηλίκους. Όμως και στο κέντρο της Πάτρας τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Το απόγευμα της Τρίτης ένας ανήλικος Ρωμά σήκωσε τα παντελόνια του και βούτυξε τα πόδια του στο συντριβάνι χωρίς κανείς από τους γύρω του να αντιδράσει. Από την πλευρά της η τοπική Ελλάδα σύμφωνα με τους αστυνομικούς τονίζει ότι κάνει ό,τι μπορεί. Όμως τα περιστατικά και τα συμβάντα παραβατικότητας είναι πολλά και σε πολλές περιοχές της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής αυτής. Η υπόθεση με τα πενταψήφια νούμερα υπερβολικής χρέωσης πριν από μερικά χρόνια είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις, αναγκάζοντας την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων να παρέμβει προς τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας για να βάλει φρένο σε μια επιθετική και παράνομη εμπορική πρακτική. Στην Πάτρα, δικηγόρος κυνήγησε εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και πήρε αποζημίωση 7.000 ευρώ για μηνύματα από πενταψήφια.
Συνολική αποζημίωση 7.000 ευρώ αναγκάστηκαν να καταβάλουν σε πατρινό δικηγόρο μία μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και μία εταιρεία αποστολής παράνομων μηνυμάτων SMS μέσω των γνωστών πενταψήφιων αριθμών που χρέωναν τους καταναλωτές εν αγνία τους μεγάλα χρηματικά ποσά. Στην περίπτωση όμως του πατρινού δικηγόρου, οι εταιρείες βρήκαν τον μάστορά τους με αγωγή που κατέθεσε στη δικαιοσύνη. Ισχυριζόταν ότι η εταιρεία παροχής υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης και η δεύτερη εταιρεία ως πάροχος δικτύου κινητής τηλεφωνίας, ενεργώντας κατά παράβαση συμβατικών υποχρεώσεων, προέβησαν χωρίς ενημέρωση και τη συγκατάθεσή του στην παράνομη χωρίς καμία δική του ενέργεια και παρά τις καταγγελίες του χρέωση με το συνολικό ποσό των 81,27 ευρώ μέσω αποστολής διαδοχικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων SMS στον αριθμό του. Πρακτικά ο δικηγόρος φαινόταν ότι έκανε χρήση των υπηρεσιών της εταιρείας παροχής υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης, χωρίς όμως να τις έχει ζητήσει ο ίδιος και πολύ περισσότερο χωρίς να τις έχει αποδεχθεί και εγκρίνει. Ο δικηγόρος με την αγωγή του ζητούσε από τη δικαιοσύνη να υποχρεωθούν οι εναγόμενες εταιρείες κάθε μία να του καταβάλουν όχι μόνο το ποσό των 81 ευρώ με το οποίο χρεώθηκε παράνομα για αυτά τα μηνύματα, αλλά και ποσό 5.000 ευρώ για χρηματική ικανοποίηση, καθώς και να αναγνωριστεί η υποχρέωσή τους να καταβάλουν η κάθε μία το ποσό των 14.950 ευρώ για χρηματική ικανοποίηση. Μεν πρώτη που έστελνε τα παράνομα μηνύματα αναγκάστηκε τελικά να καταλήξει σε εξοδικαστικό συμβιβασμό με τον δικηγόρο, δεχόμενη να του καταβάλει αποζημίωση 3.000 ευρώ. Η δεύτερη εταιρεία, που ήταν η πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, κατέθεσε έφεση στην αγωγή, η οποία δικάστηκε πριν από λίγο καιρό. Το δικαστήριο αναφέρει στην απόφασή του ότι ο δικηγόρος υπέστη εξαιτίας της στεναχώριας και της ψυχικής ταλαιπωρίας που δοκίμασε ηθική βλάβη και τελικά καλεί την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας να καταβάλει και αυτή στο δικηγόρο για ηθική βλάβη αποζημίωση 4.000 ευρώ, δηλαδή συνολική αποζημίωση 7.000 ευρώ και από τις δύο εταιρείες πλέον των 80 ευρώ με τα οποία χρεώθηκε για τα παράνομα μηνύματα. Ένα βίντεο που τράβηξε μία δημότης του Λουτρακίου έγινε viral τις τρεις τελευταίες ημέρες στην Κορινθία και όχι μόνο. Στο βίντεο εμφανίζεται ένα απορριμματοφόρο του Δήμου Λουτρακίου να μαζεύει τα αστικά απόβλητα, αλλά την ίδια στιγμή αδειάζει στο ίδιο απορριμματοφόρο και τα ανακυκλώσιμα από τον μπλε κάδο. Το βίντεο κατέγραψε από το σπίτι της και το κοινοποίησε μέσω του Facebook με τα σχόλια «Να δίνουν και να παίρνουν». Έχει καταγγελθεί πολλές φορές ότι σε ορισμένους δήμους τα απορριμματοφόρα μαζεύουν στο ίδιο αυτοκίνητο αστικά απόβλητα και ανακυκλώσιμα. Αυτή τη φορά όμως ήταν η κάμερα ενός πολίτη που αποτύπωσε αυτή την απαράδεκτη πρακτική. Όπως βλέπετε στο βίντεο που αναρτήθηκε, το απορριμματοφόρο παίρνει τα απορρίμματα πρώτα από τον πράσινο κάδο, τα αδειάζει στο αυτοκίνητο και μετά κάνει το ίδιο ακριβώς πράγμα και με τον μπλε, αν και υποτίθεται πως για τα ανακυκλώσιμα ακολουθείται άλλη διαδικασία. Ενδιαφέρον έχουν τα σχόλια που γίνονται στην ανάρτηση, τα οποία επισημαίνουν ότι ανάλογες πρακτικές συμβαίνουν και σε άλλους δήμους. Υπήρξαν και κάποιοι που είδαν το γεγονός από άλλη οπτική γωνία, σημειώνοντας ότι μεγάλες ευθύνες έχουν οι πολίτες, οι οποίοι πετούν μέσα στους μπλε κάδους αστικά απόβλητα που δεν είναι ανακυκλώσιμα, ακυρώνοντας στην ουσία όλο το περιεχόμενο του μπλε κάδου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Γιώργο Γκιόνι, Δήμαρχο Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίων, τον οποίο και καλησπερίζουμε. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Τι ακριβώς συμβαίνει? Θα μου πείτε ότι, όπως ανέφερε και το ρεπορτάζ, δεν συμβαίνει μόνο στο Λουτράκι, συμβαίνει παντού. Η κάμερα τσάκωσε το απορριμματοφόρο εκεί ωστόσο. Για πείτε μου, ποια είναι η τακτική, για ποιο λόγο δεν περνούν τα απορριμματοφόρα να μαζεύουν τους μπλε κάδους? Στο συγκεκριμένο σημείο, το συμβάν αυτό, θα μου πείτε ότι είναι μια δικαιολογία. Οι άνθρωποι που ήταν στο απορριμματοφόρο έλεξαν τον κάδο και ο κάδος ήταν γεμάτος, όχι από ανακυκλώσιμα υλικά. Μάλιστα. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό.
Δεν είναι το ότι στην ανακύκλωση πάνε και το 40% των απορριμμάτων τα παίρνουμε πίσω στο Δήμο, γιατί αυτή είναι η συμφωνία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Πάρα πολλοί δημότες δεν σέβονται την ανακύκλωση. Αυτό είναι δεδομένο, είναι γεγονός. Πετάνε κουτιά τα οποία ποτέ δεν τα σπάνε, οπότε με 10 κουτιά έχει γεμίσει ο κάδος και υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Πρέπει γενικότερα ο κόσμος να αλλάξει νοοτροπία. Δεν θέλω να... Κύριε Δήμαρχε, τα απορριμματοφόρα που περνούν για να μαζεύουν και να αδειάζουν τους μπλε κάδους της ανακύκλωσης, είναι δημοτικά ή είναι από την εταιρεία ανακύκλωσης? Όχι. Είναι δημοτικά, όλα τα απορριμματοφόρα είναι δημοτικά. Δεν έχουμε εταιρεία για να πούμε ότι γίνεται κάτι συγκεκριμένο. Όλα είναι του Δήμου και όλοι είναι υπάλληλοι του Δήμου. Και αυτό συμβαίνει μερικές φορές, δεν θέλω να πω ότι συμβαίνει. Πάντα μερικές φορές που πάμε στην εκτός περιοχή, που πάνε και από οτιδήποτε απορρίμματα έχουν, από ανακαινήσεις σπιτιών κτλ, τα πετάνε παντού. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τα σκουπίδια. Και θα γενικότερα το σκουπίδι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα σε όλη την Ελλάδα. Αν και υπάλληλοι είδανε μέσα στον μπλε κάδο να υπάρχουν αστικά απόβλητα, ήταν φυσικογεμόμενο να μην το αφήσουν έτσι. Γι' αυτό το πήρανε, διότι δεν θα είχε χώρο ούτε κάποια ανακυκλώσιμα να είχαν μπει. Και αυτό συμβαίνει αρκετές φορές. Δεν θέλω να πω τώρα ότι φταίνε για όλα οι άλλοι, αλλά δεν υπήρχε λόγος το απορριμματοφόρο να πάρει και τους δύο κάδους. Διότι θα πέρναγε είτε έτσι είτε αλλιώς το απορριμματοφόρο της ανακύκλωσης. Μάλιστα. Ευθύνη υπάρχει σε όλους, κύριε Γκιόνι, πάντα, για να είμαστε έτσι και αντικειμενικοί. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω πώς μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να γίνει μια καμπάνια, μια ενημέρωση. Έχουν γίνει επανειλημμένως ενημερώσεις, ειδικά στα σχολεία για τα νέα παιδιά, και στα σχολεία κάνουμε υλικά ανακύκλωσης, έρχονται, φέρνουν από το σπίτι. Πρέπει να συνειδητοποιήσει όλος ο κόσμος, πρέπει να καταλάβει όλος ο κόσμος ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο υπεύθυνοι και στο θέμα των σκουπιδιών. Πού και πότε θα πετάμε στα σκουπίδια, δεν τα παρατάμε έξω από τους κάδους. Και όλα τα σκηνικά που γίνονται με τα σκουπίδια. Σε όλους τους Δήμους δεν είμαστε μόνο εμείς. Δυστυχώς παντού συμβαίνουν αυτά. Είναι αλήθεια αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι μια μεγάλη αλήθεια την οποία πρέπει να την πούμε. Άρα λοιπόν μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση από την πλευρά των πολιτών. Εγώ και αυτό θέλω να παρακαλέσω στους δημότες. Λίγο καλύτερη ευαισθητοποίηση όσο αφορά το θέμα των απορριμμάτων. Και ένας καλύτερος συντονισμός τουλάχιστον από την πλευρά του Δήμου. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Γεια σας. Καμία συνέπεια από την κακοκαιρία Εύα το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα, αλλά είχαμε ρεκόρ πυρκαγιών, όσο και αν... Σύμφωνα με τον συντονιστή πυροσβεστικών υπηρεσιών Πελοποννήσου Δυτικής Κοινωνίων Νήσων, υποστράτηγο Νικόλα Ρουμελιώτη, από το πρωί μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, στους τρεις νομούς της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος έγιναν 51 κλήσεις για φωτιές. Δύο μάλιστα από τις πυρκαγιές ήταν μεγάλες και ξέσπασαν στην Ηλία. Η κακοκαιρία Εύα πέρασε χωρίς να επηρεάσει τη Δυτική Ελλάδα, όμως το Σάββατο μας ήρθε από αλλού. Και ενώ περιφέρεια, δήμος αλλά και πυροσβεστικοί ετοιμάζονταν για πιθανές πλημμύρες, οι πυροσβέστες έτρεχαν από το πρωί για φωτιές. Σύμφωνα με τον συντονιστή πυροσβεστικών υπηρεσιών Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων Νήσων, υποστράτηγο Νικόλα Ρουμελιώτη, από το πρωί μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, στους τρεις νομούς της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έγιναν 51 κλήσεις για φωτιές, εκ των οποίων μάλιστα δύο μεγάλες στην Ηλία. Είναι χαρακτηριστικό πως τη μία μεγάλη φωτιά έσωσε την κατάσταση η κακοκαιρία Εύα, καθώς οι φλόγες έσβησαν με τη βροχή. Είναι σίγουρα ρεκόρ το
τόσος μεγάλος αριθμός πυρκαγιών στις 5 Νοεμβρίου, με την αντιπυρική περίοδο να έχει λήξει από τις 31 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι περισσότερες πυρκαγιές προκλήθηκαν από πολίτες που έκαιγαν χόρτα ή ξύλα, κάποιες όμως ήσαν περίεργες και δεν αποκλείεται να προήλθαν από εμπρισμό. Άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας επενέβησαν και στα 51 συμβάντα του Σαββάτου και όλες οι φωτιές τέθηκαν υπό έλεγχο και κατασβέστηκαν. Το θέμα του παραρτήματος συζητήθηκε κατά την πρόσφατη παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στην Πάτρα το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής. Άλλωστε, ο Υπουργός είχε εκφράσει την ενόχλησή του για την επίθεση των αναρχικών πριν μερικές ημέρες στην Πάτρα, στα γραφεία Νέας Δημοκρατίας, με την ρήψη χρωμάτων. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ενοχλημένος λοιπόν για αυτήν την επίθεση, στην ομιλία του αναφέρθηκε στο θέμα και απευθύνθηκε στη Δημοτική Αρχή καλώντας την να ζητήσει πίσω ένα κέντρο ανομίας που υπάρχει στην καρδιά της Πάτρας ως ιδιοκτήτρια του χώρου, υπονοώντας το παράρτημα. Όλα δείχνουν ότι η ώρα του παραρτήματος και του σφραγίσματος του χώρου είναι στα επόμενα σχέδια της αστυνομίας. Φάνηκε και από την πρόσφατη δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου μετά την εκένωση της κατάληψης Ντουγρού στη Λάρισα. Η Ελλάδα απελευθέρωσε στη Λάρισα άλλο ένα δημόσιο κτίριο που επί 7 χρόνια τελούσε υποκατάληψη. Πρόκειται για το χώρο του Δημοτικού Γυροκομείου του Δήμου Λάρισας. Άβατα και ανομία δεν μπορούν να έχουν σχέση με τη δημοκρατία μας. Συνεχίζουμε αποτελεσματικά. Το θέμα του παραρτήματος συζητήθηκε και κατά την πρόσφατη παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στην Πάτρα το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής. Άλλωστε, ο Υπουργός είχε εκφράσει την ενόχλησή του για την επίθεση των αναρχικών στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας πριν μερικές ημέρες στην Πάτρα με τη ρήψη χρωμάτων. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, στην ομιλία του στα τοπικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρθηκε στο θέμα και απευθύνθηκε στη Δημοτική Αρχή, καλώντας την να ζητήσει πίσω ένα κέντρο ανομίας που υπάρχει στην καρδιά της Πάτρας ως ιδιοκτήτρια του χώρου, υπονοώντας το παράρτημα. Ο Υπουργός έκανε σαφές ότι όποια παρέμβαση της αστυνομίας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αν δεν το ζητήσει ο ιδιοκτήτης του χώρου, δηλαδή ο Δήμος Πατρέων, στον οποίο και ανήκει. Μάλιστα, διαβεβαίωσε ότι η ελληνική αστυνομία και η αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας, εφόσον του ζητηθεί, θα κάνουν το καθήκον τους. Τα κλειδιά του παραρτήματος στην Οδό Κορίνθου έχουν αντιεξουσιαστές και κάποιοι άλλοι χρήστες του χώρου. Η μία και μοναδική φορά που η αστυνομία είχε κάνει ντου στο παράρτημα ήταν το 2013 επί Δημαρχίας Γιάννη Δημαρά. Αναφερόμαστε σε Δημαρχία γιατί ο Δήμος είναι ο ιδιοκτήτης του χώρου και κατά τον νόμο αυτός θα πρέπει να υποβάλει αίτημα έξωσης. Όμως μπορεί και ο αρμόδιος εισαγγελέας να διατάξει κάτι τέτοιο αν το κρίνει απαραίτητο. Συμπερασματικά, αν η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να κενώσει τέτοιους χώρους όπως έκανε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έλεγε στην κατάληψη του γρού της Λάρισας, δεν θα καθίσει με σταυρωμένα τα χέρια. Θα ζητήσει εισαγγελική εντολή και τα ΜΑΤ θα βρεθούν έξω από το κτίριο. Το 2014 αναρχικοί είχαν ανοίξει τρύπα και είχαν κάνει ανακατάληψη του χώρου. Επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και μετά δεν υπήρξε καμία παρέμβαση. Όμως πολλοί λένε ότι σήμερα επί Νέας Δημοκρατίας και με βάση το ιστορικό των ανακαταλήψεων η ώρα για το παράρτημα έφτασε. Στην Πάτρα όμως ο αριθμός των αντιεξουσιαστών και όσων υποστηρίζουν την κατάληψη παραρτήματος είναι μεγάλος. Εκτιμάται ότι πάνω από 2.000 άτομα θα μπορούσαν άνετα να διοργανώσουν συγκέντρωση μετά από ένα τέτοιο συμβάν μείζωνος σημασίας για τους αντιεξουσιαστές και λοιπούς αριστεριστές. Από την πλευρά της η αστυνομία εκφράζει φόβους και για τον περιβόητο πόλεμο των πόλεων. Φοβάται δηλαδή πως πιθανόν μετά από μια τέτοια ευρείας κλίμακας επιχείρηση και μάλιστα σε ένα στρατηγικό χώρο κατά τον αναρχικό χώρο θα έχει αντίπεινα. Όπως πιθανές επιθέσεις σε ATM τραπεζών, καταστήματα πολυεθνικών αδικεντούσε αστυνομικό μέγαρο σε ανυποψίαστες στιγμές, όπως και στο παρελθόν έχει γίνει, αλλά και επιθέσεις σε δικυκλιστές με κίνδυνο για τη ζωή τους, όπως η Βρωμινών στην Οδό Αγίου Γεωργίου και Ερμού, ακριβώς κάτω από τον Ναό των Εισοδίων. Η κακοκαιρία που επικράτησε στις περισσότερες περιοχές της χώρας δεν βοήθησε ιδιαίτερα την επιτυχία του εορτασμού της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θυλασμού και στη διοργάνωση του 13ου Πανελλαδικού Ταυτόχρονου Δημόσιου Θυλασμού. Έτσι, η πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2010, όταν λίγες μητέρες θέλησαν να βοηθήσουν άλλες μητέρες να μάθουν την τέχνη αλλά και τα ωφέλη του θυλασμού, φέτος δεν βρήκε μεγάλη ανταπόκριση. Στο Άργος, πάντως, κάποιες μητέρες τα κατάφεραν και στο μήνυμά τους ανέφεραν πως μπορεί ο καιρός να. Μαχός μας, αλλά η διάθεσή μας ήταν στα ουράνια.
Με πολύ και καλή διάθεση παρά τον άσχημο καιρό, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το πρωί στο Άργος και την πλατεία του Αγίου Πέτρου ο πανελλαδικός ταυτόχρονος δημόσιος θυλασμός από την ομάδα εθελοντών υποστήριξης μητρικού θυλασμού και μητρότητας Αργολίδας. Η διαχειρίστρια της ομάδας Αργολίδας για την υποστήριξη του μητρικού θυλασμού και μητρότητας, Μαρία Σκλιάμη, μιλώντας στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ανέφερε πως σκοπός κάθε ομάδα σε όλη την Ελλάδα αλλά και της συγκεκριμένης εκδήλωσης είναι να γίνει οικία η εικόνα των θυλαζουσών μητέρων και το παιδί το οποίο θυλάζει να μην αποξενώνεται. Σήμερα γιορτάζουμε τον Πανελλαδικό Ταυτόχρονο Δημόσιο Θυλασμό. Είναι ο 13ος στη σειρά. Όλες οι μαμάδες, υποστηρίκτριες, θυλάζουσες, έγκυες μπορούν να προσέλθουν στις κατατόπους περιοχές τους, γιατί σε όλη την Ελλάδα γίνεται αυτή η διοργάνωση. Σκοπός μας είναι να γίνει οικία εικόνα των θυλαζουσών και το παιδί το οποίο θυλάζει να μην αποξενώνεται. Όλες οι περιοχές έχουμε ενημερωτικό υλικό, υπάρχουν διαδικτυακές ομάδες κατά νομό, όπου μέσα εκεί μπορούν οι μητέρες να θέσουν τους προβληματισμούς τους, κάποιες απορίες που έχουν, κάποιες δυσκολίες, γιατί και εμείς περάσαμε από αυτό το στάδιο. Η υποστήριξη της μαμάς προς μαμά με έγκυρες πληροφορήσεις και με ιατρικές, δεν είμαστε γιατροί, απλά βασιζόμαστε σε βιβλία, δεν λέμε λόγια του αέρα. Αυτά ακριβώς. Τώρα, σήμερα πόσες μανάδες θα είναι εδώ και τι ακριβώς θα γίνει? Σήμερα λόγω καιρού ίσως να μην έχουμε μεγάλη προσέλευση όπως όλα τα άλλα χρόνια. Θα δώσουμε στις 12 η ώρα, θα καταμετρηθούν πόσα παιδάκια θα θελήσουν να θυλάσουν εκείνη την ώρα. Είναι μια στιγμή έτσι όμορφη για μας, γιατί γίνεται σε όλη την Ελλάδα αυτό. Αυτό ακριβώς. Απλά ο καιρός δεν είναι σύμμαχος φέτος, αλλά δεν πειράζει, του χρόνου. Τελικά το μητρικό γάλα είναι το καλύτερο? Όντως είναι το καλύτερο. Το μητρικό γάλα είναι σύμφωνο με τις ανάγκες του παιδιού. Ένα παιδί που γεννιέται τώρα είναι το πρωτόγαλο. Βγαίνει το πρωτόγαλο, ο λευκός χρυσός μαμάς. Το παιδί όταν περνάει μια ίωση, το γάλα διαμορφώνεται, γιατί δίνει εντολή στους ελαιογόνους αδένες γύρω από τη θηλή και κατεβάζει τον άλογο γάλα η μαμά. Το μητρικό γάλα είναι σύμφωνο με τις ανάγκες του παιδιού. Από νωρίς τα πάντα είχαν στηθεί στα άνοδο Λιανά για την 18η γιορτή του κάτω που οργανώθηκε και φέτος το Σάββατο που μας πέρασε. Εκατοντάδες επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τα νόστιμα εδέσματα με βάση το κάστανο, φτιαγμένα από τους κατοίκους του χωριού, ξέγνιαστη φθινοπορεινή βόλτα στο όμορφο ορεινό τοπίο, αλλά και να κάνουν τα ψώνια τους για τα κάστανα του χειμώνα. Αν ο καιρός ήταν λίγο καλύτερος, ίσως ο κόσμος να ήταν περισσότερος, με τα μαγαζιά πάντως να γεμίζουν, κάνοντας τη γιορτινή διάθεση εντονότερη. Το πρόγραμμα της γιορτής περιλάμβανε το απόγευμα και παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άστρος. Ούτε η επικείμενη επέλαση της Εύας στάθηκε ικανή να αποθαρρύνει εκατοντάδες επισκέπτες από την απόφαση να ανέβουν στα άνοδο Λιανά για την 18η γιορτή κάστανου. Κι αν ο καιρός ήταν λίγο καλύτερος, είναι βέβαιο πως ο κόσμος θα ήταν περισσότερος, με τα μαγαζιά πάντως να γεμίζουν, κάνοντας τη γιορτινή διάθεση εντονότερη. Και έγινε ακόμα εντονότερη όταν οι επισκέπτες διαπίστωσαν πως είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν δεκάδες διαφορετικά γλυκά με βάση το κάστανο, αλλά και τσίπουρα, μεζέδες και βεβαίως την παραδοσιακή σπεσιαλιτέ του χωριού και της εποχής, τη φασολάδα. Το πρόγραμμα της γιορτής ολοκληρώθηκε το απόγευμα με παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άστρους. Έχουμε ήδη αρκετό ενδιαφέρον από άποψη λεωφορείων. Θα μας επισκεφθούν αρκετά λεωφορεία σήμερα, αν όλα πάνε καλά. Πιστεύω ότι θα έχουμε πάρα πολλούς και επισκέπτες από τη γύρω περιοχή. Το live μας ξεκινάει στις 12 η ώρα, θα κρατήσει μέχρι αργά το απόγευμα. Είναι νέα παιδιά, φίλοι μας που θα έχουν έτσι ελαφρολαϊκή μουσική, έντεχνη μουσική. Πολύ κεφάτα παιδιά και έτσι με μια ωραία διάθεση θα περάσουμε όλοι πάρα πολύ όμορφα σήμερα.
Ωραία, άρα αυτό ποιο είναι το μήνυμα έτσι που θα θέλαμε να δώσουμε στους επισκέπτες που θα έρθουν σήμερα στα Άνω Δολιανά? Το μήνυμα είναι ακριβώς αυτό. Επισκεφτείτε μας το όμορφο παραδοσιακό χωριό μας, το πετρόχτιστο χωριό μας, να γευτείτε όλα αυτά τα ιδέσματα με βάση το κάστανο, να χορέψουμε, να γελάσουμε και να περάσουμε όλη μια ξέχαστη ημέρα. Είμαστε παραγωγοί εδώ, κάτοικοι Δολιανών, και έχουμε φτιάξει τα προϊόντα μας για σήμερα για τη γιορτή καστάνου, να ευχαριστηθεί ο κόσμος, να πάρει διάφορες ποικιλίες γλυκών. Έχει αρχίσει ο κόσμος και έρχεται. Περιμένουμε ήδη όλη την ημέρα αρκετό κόσμο. Πιστεύω να ελπίζουμε να πάμε όλα καλά. Αυτό πώς νιώθετε έτσι που γίνεται μετά από 2 χρόνια πανδημίας που δεν είχατε μπορέσει να έρθετε και να παρουσιάσετε τα προϊόντα σας? Νιώθουμε πολύ καλά, θέλουμε κόσμο να έρχεται στο χωριό. Έχουμε τον πολιτιστικό σύλλογο που βοηθάει πολύ το χωριό μας για να γίνει αυτή η γιορτή. Χθες Κυριακή ήταν προγραμματισμένη να γίνει η μεταφορά της εικόνας του Αγίου Γεωργίου από τα Άνω στα Κάτω Δολιανά. Ωστόσο η κακοκαιρία δεν το επέτρεψε, με τους πιστούς να δίνουν ραντεβού με το όμορφο αυτό έθιμο για την επόμενη χρονιά. Η μεταφορά της εικόνας του Αγίου Γεωργίου από τα Άνω Δολιανά στα Κάτω είναι ένα έθιμο το οποίο χρονολογείται μετά το 1821, γιατί η εικόνα προϋπήρχε. Και όχι μόνο αυτό, είμαστε χαρούμενοι γιατί είναι και στην πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος η εικόνα αυτή, η διαδρομή. Φεύγουμε το πρωί από τις 8 παρατέταρτο περίπου και καταλήγουμε στα Κάτω Δολιανά στις 4.30. Στο 13ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας πρόκειται να συμμετέχει στις αρχές Δεκεμβρίου η Περιφέρεια Πελοποννήσου με τα 5 επιμελητήρια της Περιφέρειας. Το Φεστιβάλ θα διεξαχθεί 2 με 4 Δεκεμβρίου στην Αθήνα και στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε συνεργασία με τα 5 επιμελητήρια, θα συμμετάσχει στο 13ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας, που θα πραγματοποιηθεί από 2 έως 4 του ερχόμενου Δεκεμβρίου στην Αθήνα, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στόχος της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι μέσω της παρουσίας της σε ευρέως αναγνωρισμένες εκθέσεις και φεστιβάλ να προβάλλει και να προωθήσει προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα, να ενισχύσει το εμπόριο και τις εξαγωγές και να συμβάλλει στη διεύρυνση των συνεργασιών. Το Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας αποτελεί μια άκρως επιτυχημένη διοργάνωση, τη σημαντικότερη του μελισσοκομικού τομέα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Έχει στόχο την προβολή και προώθηση του ελληνικού μελιού και των προϊόντων μέλισσας στο καταναλωτικό και εμπορικό κοινό, ενώ παράλληλα αποτελεί τόπο για σύναψη εμπορικών και επιχειρηματικών συμφωνιών μεταξύ παραγωγών και επιχειρήσεων παραγωγής και διακίνησης μελισσοκομικών προϊόντων και εξοπλισμού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τις 14 Νοεμβρίου. Η περιφέρεια θα καλύψει το 80% του συνολικού κόστους της συμμετοχής. Η επιλογή των 20 επιχειρήσεων της Πελοποννήσου θα γίνει με χρονική σειρά προτεραιότητας και με γνώμονα την ανάγκη εκπροσώπησης όλων των περιφερειακών ενωτήτων. Η Λίμνη Δόξα είναι η εξαίρεση του κλασικού κανόνα ότι το τρέιλερ είναι σχεδόν πάντα καλύτερο από την ταινία. Σε αντίθεση με τις μεγάλες και πολλές φορές βαρετές ταινίες που δεν μπορούν να συναγωνιστούν το γρήγορο μοντάζ και τα best of των τρέιλερ, η Λίμνη Δόξα στην Ορεινή Κορινθία ξεπερνά σε ομορφιά ακόμα και την πιο εντυπωσιακή φωτογραφία, το πιο καλογυρισμένο βίντεο. Η παραγωγή είναι του Γιώργου Σοφούλη με την Drone Days GR. Η εκπληκτική ομορφιάς Λίμνη Δόξα είναι τεχνητή και βρίσκεται σε υψόμετρο 900 μέτρων στην καρδιά του αρχαίου Φενεού. Η κατασκευή της ολοκληρώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 με τη δημιουργία ενός φράγματος μήκους 225 μέτρων στην κήτη του χυμάρου Δόξα, που είχε σκοπό την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών της κοιλάδας του Φενεού. Έως τότε τα νερά του χυμάρου ενώνονταν με τα νερά του ποταμού Όλβιου και πολύ συχνά πλημμύριζαν τη λεκάνη της πεδιάδας του Φενεού, καταστρέφοντας τις καλλιέργειες των παραγωγών. Έτσι δημιουργήθηκε η Λίμνη Δόξα, στα νερά της οποίας καθρεφτίζονται τα πολύχρωμα μεικτά δάση της Ορεινής Κορινθίας, δημιουργώντας μια μοναδική ψευδαίσθηση. Σημείο αναφοράς στο κέντρο της Λίμνης, το πολυφωτογραφημένο εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου. Το εκκλησάκι πανηγυρίζει στις 27 Αυγούστου, ημέρα ονομαστικής εορτής του Αγίου, καθώς και την ημέρα εορτασμού των φώτων, όπου γίνεται καθαγιασμός των υδάτων της λίμνης. Παλαιότερα υπήρχε εκεί η μονή Αγίου Γεωργίου, αλλά λόγω των πλημμυρών μεταφέρθηκε σε μικρή απόσταση από την αρχική της θέση σε διπλανό ύψωμα. Πολύ κοντά στη λίμνη βρίσκεται το χωριό Γκούρα.
Λίγο πιο πέρα είναι απαραίτητη μια στάση για να κάνετε βόλτα με τα άλογα μέσα από το δάσος και δίπλα από τη λίμνη. Στη συνέχεια, να επισκεφτείτε το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου που βρίσκεται πολύ κοντά στη λίμνη. Από τις όχθες της λίμνης Δόξα ξεκινά ένα από τα πιο όμορφα μονοπάτια της ορεινής Πελοποννήσου και περνάει μέσα από ένα πυκνό ελατό δάσος και φτάνει μέχρι την κορυφή της Ντουρντουβάνας στα 2.109 μέτρα. Η κεφαλινιακή ελάτη και τα μαυροπεύκα αποτελούν ιδανικό καταφύγιο για την άγρια ζωή της περιοχής. Εδώ, τα υδρόβια πουλιά και μικροπούλια δίνουν το ρυθμό. Τα βατράχια, οι χελώνες, οι σαύρες αλλά και τα ζαρκάδια, τα τσακάλια και τα γριογούρουνα είναι κάποιοι μόνο από τους κατοίκους και τους επισκέπτες γύρω από τη λίμνη. 2 ώρες και 30 λεπτά μόνο από το κέντρο της Αθήνας για να φτάσετε σε έναν τόσο μαγικό προορισμό. Με το που φτάσετε στη λίμνη Δόξα θα συναντήσετε ψαράδες από τη μια πλευρά και από τη μεριά προς το κλεισάκι του Αγίου Φανουρίου μικροπολιτές με παραδοσιακά προϊόντα, χαμογελαστούς, να σας καλωσορίζουν και να θέλουν να σας προσφέρουν τα προϊόντα τους. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πολιτική εκπομπή One Talk με τον Τάκη Χατζή. Από όλους εμάς εδώ στο Ηλέκτρα, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.